Εμένα η υπερηχοκαρδιογράφο τελευταίας τεχνολογίας είναι πλέον εξοπλισμένη καρδιολογική κλινική του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Το μηχάνημα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σήμερα γιατί ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια 2 χρόνων και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση και σας ανακοινώνουμε ότι ήρθε πια το μηχάνημα και ήδη λειτουργεί εδώ και μια εβδομάδα ο νέος τρισδιάστατος υπερηχοκαρδιογράφος που μας προσφέρει μας όλες τις δυνατότητες ενός σύγχρονου υπερηχοκαρδιογράφου που ο παλιός δεν μας το πρόσφερε. Όλες οι σύγχρονες τεχνικές υπάρχουν επάνω και επίσης υπάρχει και η 3D εφαρμογή, η τρισδιάστατη δηλαδή καταγραφή. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Είμαστε γι' αυτό πάρα πολύ χαρούμενοι και θέλαμε σήμερα να το ανακοινώσουμε στα πλαίσια της ενημέρωσης που κάνουμε στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Πείτε μας λίγο, αυτό θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι, θα είναι πολύ πιο ποιοτικότερες οι υπηρεσίες που προσφέρουμε. Ήδη μέχρι τώρα είχαμε φτάσει μέχρι το επίπεδο να κάνουμε τα δισοφάγια. Τώρα πια και οι σύγχρονες τεχνικές θα μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Όπως και κάποιες φορές, όπου χρειάζεται, μπορούμε να κάνουμε και τις διάστατες καταγραφές. Τα έξοδα για την αγορά του μηχανήματος κάλυψε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, είναι μια σημαντική ημέρα. Νομίζω ότι είναι ένα ελάχιστο βήμα ευθύνης απέναντι στους πολίτες μας στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Προηγήθηκαν και άλλα βήματα ευθύνης, όπως και θα ακολουθήσουν μεγαλύτερα βήματα. Και για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, έχουμε διαθέσει περίπου για το Μαμάτσιο και τον Ποδοσάκιο γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό. Αλλά το μεγάλο και σταθερό βήμα είναι η επέκταση του νοσοκομείου, την οποία την έχουμε δρομολογήσει εδώ και αρκετό καιρό, έτσι ώστε το χειρουργικό και το παθολογικό με νέες εγκαταστάσεις, έτσι όπως μελετάτε, να μπορεί να απαντήσει στα ζητήματα και στις ανάγκες της περιοχής μας, με ποιότητα στη φιλοξενία των ασθενών, αλλά και καλύτερο εξοπλισμό και καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με την διοίκηση του νοσοκομείου Κοζάνης, πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, καθώς ανάλογο μηχάνημα δεν υπάρχει σε άλλο νοσοκομείο στη Δυτική Μακεδονία. Οι ασθενείς ήταν αναγκασμένοι να κάνουν πολλά χιλιόμετρα για τη συγκεκριμένη εξέταση. Απόκτηση εξοπλισμού στην καρδιολογική κλινική ενός υπερηχοκαρδιογράφου, ο οποίος είναι υπερσύγχρονης τεχνολογίας, έχει καταπληκτικές δυνατότητες. Η απόκτηση πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό και με αυτόν τον εξοπλισμό αναμένεται, αφενός μεν κάποιες εξετάσεις που δεν γίνονται σήμερα στη Δυτική Μακεδονία να αρχίσουν να γίνονται, πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος που αναγκάζεται αυτή τη στιγμή να πηγαίνει σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία δεν θα πηγαίνει πια. Τα δε απεικονιστικά αποτελέσματα, θα έχετε δυνατότητα να τα διαπιστώσετε και οι ίδιοι, είναι εξαιρετικά. Δεν μπορεί να είμαστε χαρούμενοι όταν εγκαινιάζουμε ένα νέο εξοπλισμό στο νοσοκομείο, όταν η προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου γίνεται πραγματικότητα και όταν βρισκόμαστε όλοι εδώ γι' αυτό. Και νομίζω ότι ο δρόμος που σαφώς έχουμε να διανύσουμε είναι πολύ μεγάλος. Εμείς εμπράκτως και με πολλούς τρόπους, και το ξέρουν οι άνθρωποι του νοσοκομείου, έχουμε εκφράσει την διάθεση βούλησης και επί της ουσίας υποστήριξης. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, η καρδιολογική κλινική αποτελεί ένα διαμάντι για το νοσοκομείο και νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει και μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στο προσωπικό και του νοσοκομείου, αλλά και ιδιαίτερα της καρδιολογικής κλινικής που κάνει εξαιρετική δουλειά και τους οποίους εγώ θα θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους δώσω συγχαρητήρια. Και βέβαια όλους όσους συνετέλεσαν στο να έχουμε σήμερα αυτό το αποτύπωμα και αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Ο επόμενος μεγάλος στόχος του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης είναι η επέκτασή του με τη δημιουργία νέας πτέρυγας.